Το συζητήσατε καθόλου? Γιατί ο Νίκος είναι ένας απόλυτα ειλικρινής άνθρωπος και είπε αυτό που σκέφτεται και το καταλαβαίνω απόλυτα και το σέβομαι. Με τον Νίκο, είτε είμαστε μαζί του χρόνου, είτε δεν είμαστε, είτε θέλει να είναι, αν γίνει αυτή η εκπομπή, μιλάμε τώρα. Όλα αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο αν, γι' αυτό δεν είναι ωραίο να το λέμε. Απλά γενικά, εγώ με τον Νίκο έχω μια άριστη συνεργασία. Είμαι πολύ χαρούμενη που τον γνωρίζω και έχουμε έρθει κοντά και πιστεύω ότι. Σίγουρα κάποια στιγμή, αν δεν είναι άμεσα, θα μας ξαναδοθεί η ευκαιρία να συνεργαστούμε. Να το ρωτήσω, να τον ξαναδείς, Νίκο, τι ακριβώς δεν σου αρέσει, για ποιο λόγο το είπες αυτό, επειδή έχετε καλή σχέση. Να το ρωτήσω. Περιέργεια, δηλαδή, τι είναι αυτό που σε χάλασε, Νίκο, και το είπες αυτό? Δεν τον έχει χαλάσει. Δεν νομίζω ότι. Δεν είπε ίσα ίσα που είπε ότι δεν έχει πρόβλημα με το πρωινό. Δεν έχει να δώσει κάτι άλλο σε αυτή την εκπομπή. Πρωινό σαν εκπομπή. Ο Νίκος είναι και ένας καλλιτέχνης, είναι ηθοποιός. Έχει και άλλα πράγματα που θέλει να δώσει και να κάνει. Και αν μη τι άλλο, είμαστε ελεύθεροι και στις επαγγελματικές μας σχέσεις να κάνουμε αυτό που ονειρευόμαστε. Και αν μπορεί να μας στηρίξει και το κανάλι μας, ακόμα καλύτερα. Ούτε το παρεξήγησα, αλήθεια σας λέω. Ούτε με ενόχλησε, ούτε τίποτα. Να. Όλα ωραία τα βρίσκει με κατόρου. Λες και τις έχουν κάνει λογοτομή. Όλα. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Έχει και το γιαούρτι δίπλα, της έρθει. Λοιπόν, ανατρίχιασα. Να σου πω κάτι. Ανατρίχιασα. Νίκο, η αλήθεια... Τι είναι αυτό το μπεκατόρου που του παίρνουν και δηλώσεις? Είναι παρουσιάστρια καταρχήν του Your Face Sounds Family. Κάνει 50%. Με τα κομμένα πλάνα του αντένα. Απαγορεύεται. Το ξέρεις. Καλά, εμείς λίγο, εμείς δεν το παίζαμε έτσι κι αλλιώς, για να είμαστε και ειλικρινείς. Εννοείται ότι δεν το παίζαμε. Νίκο μου, σε λίγο, για να λες το αντένα θα πληρώνεις, να ξέρεις. Μάλιστα. Κοίταξε, πάντως θα σου πω κάτι τώρα, ειλικρινά. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος σου. Νίκο, εμένα. Όχι ότι. Ναι, ο δημόσιος λόγος αυτή τη στιγμή δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, όταν λες τι είναι η μπεκατόρου. Γιατί σε ρωτήσαμε. Βεβαίως. Ο παρουσιαστής. Ο παρουσιαστής. Ο παρουσιαστής της εκπομπής μου είπε να και πετάχτηκες. Λοιπόν, για να το ακούσουμε το πιο μέχρι να έρθει εδώ είχαμε μία. Τέλος πάντων, είχαμε κάποιες αρχές. Ήρθες εσύ και λες... Αφήστε τώρα τα μεταξύ σας. Πάμε στην ουσία για το θέμα της μπεκατόρου. Όχι να λέει ποια είναι η μπεκατόρου. Τι να κάνουμε, αφού είναι η άποψή του. Δηλαδή δεν ξέρει τι μπεκατόρου. Μισό λεπτό, Βρένα. Με το ζόρι θα πούμε σε έναν άνθρωπο, Σόνι και ντε, αυτή είναι η μπεκατόρου ή αυτή δεν είναι. Παρεξηγήθηκε, γιατί είναι σαν να βλέπω την Ελένη Γκλίγκα Τζιαρβελέρ και να ρωτώ ποια είναι. Και παρεξηγήθηκε. Εγώ το πάω σε γενικότερο πλαίσιο. Ο καθένας έχει μια άποψη. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η άποψη δική σου, αυτή είναι.